Θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα με τον Χάρη Μάλιο, τον άνθρωπο που είναι πίσω και τρέχει νομίζω όλη την ημέρα για τα αθλήματα των δυνατών του ΠΑΟΚ. Οπα. Πάλι πυγμαχία. Άρα πρέπει να είναι φίλος. Άρα είναι στα κόκκινα η καθημερινότητα. Σε συνεχή φάση πάντως, εντάξει, όντως το κόκκινο είναι αποτρεπτικό για τα μάτια. Τι κάνετε εσείς? Όντως και εμάς. Ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε σε μια περίοδο που έχουν δράσει τα τμήματα του ΠΑΟΚ. Ή πάλι πυγμαχία. Κοιτάξτε, την προηγούμενη Τετάρτη, πριν από μια εβδομάδα, έγινε έτσι, η πρώτη συνέντευξη τύπου των τριών τμήματων, τους οποίους έχω αναλάβει ως Γενικός Αρχηγός. Με την πάλι ήδη βέβαια υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση μετά από μια εξαετή πλέον παρουσία δίπλα τους. Και μέσα από μια δική μου πρόταση προτροπή, η οποία έγινε δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, ανέλαβα ως Γενικός Αρχηγός και στην Πυγμαχία και στην Άρση Βαρών, θεωρώντας ότι θα πρέπει να υπάρχουν κοινές δράσεις για να μπορέσουν και αυτά τα τμήματα να έχουν μια περισσότερη εξωστρέφεια και να μπορέσουμε τμήματα τα οποία δίνουν πολλά στον ΠΑΟΚ και να φανούν αλλά και να βοηθούν περισσότερο. Περί τα πόσα παιδιά είναι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ στα αθλήματα αυτά, κύριε Μάλιο? Να σου κάνετε, εμείς πρέπει να το κοιτάζουμε γενικότερα. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή με τα 22-23 τμήματα που έχει απασχολεί γύρω στους 5.000 αθλητές. Ξέρετε ότι πολύ ο προσωπικός αγώνας και ο αγώνας πολλών είναι το τι γίνεται στη μάνα του συλλόγου. Αυτό είναι το εξίσου σημαντικό, αυτός ο οργανισμός να τρέχει, να μπορεί να γίνεται ακόμη πιο δυνατός για να μπορούν όλα αυτά τα παιδιά να αξιοποιούν το brand name του ΠΑΟΚ αλλά και τη δράση την ίδια την οποία έχουν στο σύλλογο. Ναι. Αυτή τη στιγμή η πάλη του ΠΑΟΚ αφορά γύρω στα 100 με 120 άτομα. Το πυγμαχικό είναι και αυτό ένα μεγάλο τμήμα το οποίο νομίζω ότι θέλω ένα τρίμηνο ακόμη για να μπορέσω να δω πώς λειτουργεί και τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Η Δέαρση Βαρών είναι ένα σφιχτό τμήμα αυτή τη στιγμή 18-20 ατόμων, το οποίο έχει πολύ καλό αγωνιστικό, δηλαδή έχει πάρει τα δύο στα τρία τελευταία πρωταθλήματα και μάλιστα το τρίτο το έχασε από αδικία στην ουσία. Άρα εκεί υπάρχει μια σφιχτή ομάδα η οποία μπορεί να κατακτά τα επόμενα δύο χρόνια το πρωτάθλημα αλλά και να λειτουργήσουμε με ακαδημίες. Ναι. Σήμερα η ομάδα σε λίγο στις 3 η ώρα φεύγει από την Τούμπα, η ομάδα της Πυγμαχίας φεύγει από την Τούμπα για το πρωτάθλημα Elite Α κατηγορίας ανδρών γυναικών, το οποίο διεξάγεται στη Σπάρτη. Για πρώτη φορά νομίζω ότι υπάρχει τόσο καλή οργάνωση για το πώς θα κατέβει η ομάδα σε αυτό το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, στο οποίο ευελπιστούμε τα παιδιά να αξιοποιήσουν τη δική τους προπόνηση, γιατί στην ουσία μιλάμε για ομαδικό τίτλο στο τέλος, αλλά στην ουσία όλα αυτά τα παιδιά είναι ατομική προσπάθειά τους. Άρα αυτό που θα τους πω σε λίγη ώρα είναι το ότι πρέπει να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το δικό τους τον αγώνα και από εκεί μετά μέσα από τη δική τους νίκη να μπορέσει και ο ΠΑΟΚ να έχει την καλύτερη δυνατή θέση που ευελπιστώ να είναι μέσα στην τριάδα. Ναι. Για το συγκεκριμένο τμήμα. Πριν από λίγες μέρες είχαμε τον υπεύθυνο της Άρσης Βαρών του Άρη που φιλοξενήσαμε και μας έλεγε για μια δράση που θα κάνουν σε σχέση με μια εκδήλωση για να βοηθήσουν τη Λάμψη, την προσπάθεια που γίνεται για αυτά τα παιδιά που ταλαιπωρούνται από την κακιά αρρώστια και προσπαθούν και οι γονείς να βοηθήσουν. Και μας είχε πει ότι σκοπεύει να καλέσει και τον ΠΑΟΚ στην εκδήλωση αυτή για να συνδράμει και το άλλο μεγάλο σωματείο της πόλης πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω, έγινε η πρόσκληση, το αφήσαμε λίγο και εμείς δεν το παρακολουθήσαμε. Χθες που ήμουν με τον Παύλο του Σαλτσίδη δίνοντας τις φόρμες τις καινούργιες στα παιδιά, μου έγινε κουβέντα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είπα τον Παύλο ότι εφόσον τα παιδιά είναι σε κατάσταση, γιατί πρέπει να έχουν και μια, πώς το λένε, αθλητικό πνεύμα αυτή τη στιγμή να μπορέσουν να σηκώσουν βάρη. Αν επιτρέπεται αθλητικά να μπορούν να πάνε σε αυτόν τον αγώνα, να μπορέσουν να πάνε. Απλώς δύο από τα παιδιά μας φεύγουν τη Δευτέρα στο Ισραήλ για τους πανευρωπαϊκούς αγώνες. Οπότε, ξέρετε, μέσα από τα 17 παιδιά, ήδη αν κάποιοι 2-3 είναι τραυματισμοί, δύο φεύγουν. Είναι λίγο ένα ζήτημα αυτό για το πόσο γρήγορα μπορούμε να είμαστε έτοιμοι την Κυριακή. Πάντως είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε και νομίζω ότι σε τέτοιες δράσεις δεν χωράνε τα χρώματα και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ εκεί που πρέπει να συνδράμει θα συνδράμει.
Ίσα-ίσα νομίζω ότι εκεί πρέπει να ενώνονται όλες οι φωνές. Κιτρινόμαυρες, ασπρόμαυρες, ακόμα και οι κόκκινες. Κοιτάξτε, το fair play φαινομενικά φαίνεται. Όπως είδατε ναι. όμως την Κυριακή, τα πράγματα μόνο φαινομενικά είναι. Νομίζω ότι την Κυριακή πάντως θα μπορούσε το τμήμα σας να είναι. να είναι. Σε περίοπτη θέση. Νομίζω σε ότι γενικότερα αναλαμβάνοντας τα τρία δυνατά τμήματα στην πορεία είναι κάτι που πρέπει να το κοιτάξουμε. Σε συνεργασία με την ΠΑΕ για τα εκτός έδρας χρειάζεται. Και στα τρία τμήματα να ξέρετε ότι προσπαθούμε να πετάξουμε λίγο κάποια θέματα που είχαν γενικότερα πυγμαχίαρση βαρών πάλι για το τι κάνουν αυτά τα παιδιά. Εδώ μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι και επιστήμονες. Όπως ξέρετε στην πάλη έχουμε τον Ηλία τον Παγκαλίδη, ο οποίος έχει περάσει την ιατρική. Έχουμε παιδιά τα οποία κάνουν πάρα πολλά πράγματα και τη μία πλευρά που έχει σχέση με το κοινωνικό έρισμα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, αλλά και με το αθλητικό γίγνεσθε. Στον ΠΑΟΚ έχουμε την τύχη να έχουμε και πολύ καλά παιδιά και πολύ καλούς αγωνιστές. Οπότε επειδή δεν θέλω λίγο να εξαιρέσω κάτι από τα τρία τμήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα μιλήσουμε και σε μια συγκεκριμένη εκπομπή, στόχος είναι και τα τρία τμήματα αυτά η φετινή χρονιά στην πάλη να συνεχίσει να πάρει για τέταρτη χρονιά το ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο εγώ θέλω να το κατακτήσουμε και στις τέσσερις κατηγορίες. Θέλω να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, το έχουμε φτάσει μέχρι τις τρεις από τις τέσσερις. Εκεί νομίζω ότι για φέτος για πρώτη φορά θα αξιοποιήσουμε τις ακαδημίες που έχουμε στην ΠΑΦΟ. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και ένα από αυτά που πρέπει να ακούγονται προς τα έξω, ότι ακόμη και τα μικρά τμήματα του ΠΑΟΚ παράγουν δουλειά. Αυτό πρέπει να το καταλάβει όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Η μάνα του συλλόγου πρέπει να είναι δυνατή. Και τι εννοώ με αυτό, με το συγκεκριμένο παράδειγμα. Στην ΠΑΦΟ σήμερα υπάρχουν 45 παιδιά τα οποία φοράνε φόρμα του ΠΑΟΚ. Όπως καταλαβαίνετε, ένας μικρός σύνδεσμος εκεί πέρα. Τα οποία γαλουχούνται και με τις ΠΑΟΞΙΔΙΚΕΣ αξίες. Και όλα αυτά τα παιδιά, εάν καταφέρνουμε, εφόσον έχουμε έσοδα στον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, να τα φέρνουμε να παλεύουν, αυτά δίνουν σύν στη δυναμική του τμήματος της πάλης του ΠΑΟΚ. Και βέβαια σκεφτείτε και όλα αυτά που αφήνουμε στην Κύπρο αυτή τη στιγμή μεγαλώνοντας το παοξίδικο κοινό πάρα πολύ απλά, έχοντας αθλητές στο σύλλογο. Πλησιάζει σιγά σιγά και ο καιρός για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πάλι, κύριε Μάλιο. Δεν έχει μείνει και πολύ, ένας μήνας. Ένας μήνας, στην Αθήνα θα γίνει, 4 με 5 Ιανουαρίου. Ναι. Ξανατονίζω όμως ότι η σημερινή σκέψη είναι τα παιδιά που φεύγουν στη Σπάρτη. Έχουμε κάποιους πολύ καλούς αθλητές στην Πυγμαχία. Έχουμε τον Βαγγέλη τον Νατζιάν, τον Απόστολο τον Ψιλιτέλη. Να αναφέρω τα παιδιά τα οποία θα κατέβουν στους αγώνες. Είναι ο Ματάμις, ο Καραγκούνης, ο Γκαλτσιάνο Γκεβόρ, ο Τάτσιος ο Χρήστος, ο Γαβριλίδης, ο Ιορδάνης Ατματζίδης. Που μαζί με δύο προπονητές και μια κοπελιά θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να μπορέσουμε να είμαστε μέσα στην τριάδα με στόχο το συγκεκριμένο τμήμα να διεκδικεί το πρωτάθλημα στην επόμενη τριετία. Εμείς θα ζητούμε καλή επιτυχία στα παιδιά, θα παρακολουθούμε τις προσπάθειές τους και ως Λίμπρο και φυσικά ως ΠΑΟΚ 24. Μακάρι να γυρίσουν πολλές επιτυχίες και στα παιδιά της πάλης. Γενικότερα τα πράγματα, γιατί εντάξει, είστε ένας άνθρωπος πάρα πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ, μέσα στον ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Τα όλα που συμβαίνουν γύρω-γύρω στο ποδόσφαιρο, κύριε Μάλιο, πώς τα αντιμετωπίζετε? Νομίζω ότι μέσα από την πλέον, μπορώ να το πω, ταπεινά εμπειρία που υπάρχει μέσα από το σύλλογο, θα σας πω τούτο. Αν ο ΠΑΟΚ είναι ενωμένος, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Το όνομά του είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ με στεναχωρεί πιο πολύ το ότι υπάρχει μια ενέργεια η οποία δεν έχει ακόμη δείξει τις πραγματικές της δυνατότητες. Αν ο ΠΑΟΚ είναι ενωμένος, που αυτό δείχνει, αλλά με ακόμη καλύτερη οργάνωση, δεν νομίζω ότι έχει να φοβηθεί τίποτα ο σύλλογος. Ο σύλλογος έχει λαμπρό παρόν και ακόμη λαμπρότερο μέλλον. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να στοιχειοθετηθεί κάτι εναντίον του ΠΑΟΚ και το βλέπετε ότι τώρα που υπάρχει μια δυνατότητα που εγώ θα το πω ως προς την ΠΑΟΚ χρηματική, αλλά και μια συσπήρωση περισσότερη και όσο μπορούμε να την κάνουμε μεγαλύτερη στη μάνα του συλλόγου, το οποίο εγώ εξακολουθώ να λέω ότι είναι εξίσου σοβαρό να έχουμε έναν υγιή δυνατό οργανισμό στη μάνα του συλλόγου, νομίζω δεν έχει κάτι να φοβηθεί ο σύλλογος. Μία τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον. Γιατί ένας γονέας να φέρει το παιδί του σε ένα δυνατό άθλημα, πάλι πυγμαχία άρση βαρών, και αν μπορεί αυτό να γίνει
και τώρα που μιλάμε, ή απλά οι εγγραφές ολοκληρώνονται σε κάποιο κομμάτι της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ μιλώντας? Όχι, τα παιδιά μπορούν να εγγράφονται όποια ημέρα θέλουν και να ξεκινά να μαθαίνουν αυτά τα αθλήματα. Κοιτάξτε, το κάθε άθλημα έχει τη δική του, έτσι όπως είπατε, δυναμική. Το σίγουρο είναι ότι στον ΠΑΟΚ καταρχήν όλοι οι δάσκαλοι είναι κοσμήματα για το σύλλογο. Αν καθίσει κανείς και τους ψάξει όλους για το πόσα χρόνια είναι στο σύλλογο, που καταλαβαίνετε οι περισσότεροι από αυτούς δεν παίρνουν και τα περισσότερα λεφτά, αλλά φανταστείτε τον αγώνα όμως που κάνουν, του να έχουν πρωταθλητές Ελλάδος ή παγκόσμιους πρωταθλητές ή πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές. Ο ΠΑΟΚ έχει μια υπεραξία εκεί. Αυτή να εμείς πρέπει να την εκμεταλλευτούμε ακόμη περισσότερο. Με αγάπη το λέω τη λέξη εκμετάλλευση. Και να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πείθονται οι γονείς, όπως ήδη με το τμήμα της πάλης, το οποίο έχει και όλες αυτές τις επιτυχίες. Τις έχει τις επιτυχίες όχι γιατί υπήρξαν. Τις έχει τις επιτυχίες γιατί υπάρχει μια οικογένεια εκεί. Εμείς αυτό τους λέμε. Να έρθουν στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και τα πράγματα θα είναι καλύτερα για την ίδια τους ζωή. Σας το ρώτησα γιατί μπορεί, για παράδειγμα, ο Χρύζανθος, όταν ο μικρός μεγαλώσει, να λέει τη σύζυγο, θα πάει το παιδί στην πάλη, στο box του Άρη, εννοείται, όχι του ΠΑΟΚ, και να λέει η σύζυγος, όχι, είναι επικίνδυνο άθλημα, η άρση παρών, η πάλη, η πυγμαχία. Δεν θα πάει το παιδί μας. Κοιτάξτε, η πυγμαχία φαινομενικά έχει τις δυσκολίες της. Δεν είναι ένα εύκολο άθλημα. Τα δύο υπόλοιπα αθλήματα είναι λίγο πιο καθαρά στο θέμα των τραυματισμών τους. Πάντως, μέχρι τώρα και όσα χρόνια είμαστε στον ΠΑΟΚ, δεν έχουν συμβεί γεγονότα τα οποία να αποτρέπουν την παρουσία παιδιών στα συγκεκριμένα τρία αθλήματα. Κάποτε πάντως ήταν πιο πολύ μόδα το Taekwondo, αυτά τα αθλήματα. Δεν ξέρω αν και λόγω Αλέξανδρου Νικολαίδη ή της είναι πολύ ωραία η κοπέλα. Είναι κρίμα όμως ολυμπιακά αθλήματα, και αυτό είναι ένα στόχος του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι μπροστάρης. Όλα αυτά τα ολυμπιακά αθλήματα, τα οποία όπως βλέπετε τείνουν να τα εξαλείψουν και από τις Ολυμπιάδες, τα οποία όμως έχουν πίσω και μια ελληνική άβρα, δεν πρέπει να τα αφήσουμε. Και νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ ήδη φαίνεται αυτό. Αν υπήρχε και ένα, το οποίο το φωνάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό και το ξαναλέω και μέσα στην εκπομπή σας, αν αυτά τα τρία αθλήματα βρουν τους χώρους τους οποίους πρέπει να έχουν, γιατί αυτό που κάνουμε είναι ένα μεγάλο θαύμα, ειδικά στην πάλη, ο ΠΑΟΚ να είναι πρωταθλητής και να έχει πάρει 8 πρωταθλήματα τα τελευταία τρία χρόνια, είναι μαγικό αν δείτε από πού ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, ή που βρίσκεται, ας το πούμε, το τμήμα της Άρης Βαρών στην Ηλιούπολη, που είναι εκτός ΠΑΟΚ. Και το πυγμαχικό μας, θα καταλάβετε ότι αν αυτά τα παιδιά, αν αυτοί οι προπονητές βρούνε το χώρο που πρέπει και που προς αυτή την κατεύθυνση πολεμούμε με νύχια και με δόντια, όσους εχθρούς και να έχουμε απέναντί μας, ο ΠΑΟΚ θα κάνει ακόμη μεγαλύτερα θαύματα. Γιατί να ξέρετε ότι ένα παγκόσμιο μετάλλιο ή ένα πανευρωπαϊκό που στην πάλη τα έχει φέρει μόνο ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 15 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι δίνει μια μεγαλύτερη άβρα στο σύλλογο για το τι μπορεί να κάνει και στα υπόλοιπα τμήματα. Πάντως είναι ευτύχημα που ο μεγαλομέτωχος έχει δηλώσει και το αποδεικνύει ότι του αρέσουν αυτά τα αθλήματα. Εγώ θα σας είμαι λίγο ειλικρινής, δεν θέλω να κρύβομαι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι όλος ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι ενωμένος και να μην κοιτάζουμε τις μεμονωμένες προσπάθειες. Ο ΠΑΟΚΣΥΔΙΚΟΣ κόσμος πρέπει και μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα. Είναι υγεία, ο ΠΑΟΚ να έχει τον Ιβάν Σαββίδη στην ΠΑΕ, θα είναι ακόμη μεγαλύτερη υγεία ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ να είναι ένας δυνατός οργανισμός που να μπορεί να παράγει και το πνεύμα και τον αθλητισμό. Και αυτό νομίζω ότι θα το κάνουμε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάλιο. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλή δύναμη. Ερώτηση. Με τον παλιό παίχτη Ηρακλή έχετε καμιά σχέση? Άντε πάλι. Καλά, ρωτάω. Όχι. Μπορεί να έχει ο άνθρωπος κάποια σχέση. Προχθές μου το ρωτήσαν και για το χάντμπολ του Ολυμπιακού το Μάλιο. Δεν φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Είπαμε κόκκινα όχι. Είπαμε κόκκινα όχι. Ακούστε λίγο, για να το ξεκαθαρίζουμε γι' αυτό, ο Μάλιος ο Χαράλαμπος προέρχεται από το. Ο πατέρας του είναι από το Κωνσταράζι, που η ομάδα είναι ΠΑΟΚ Κωνσταραζίου. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό στο αίμα πέρα από το ασπρόμαυρο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όχι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Γεια σας.